Από εκεί, από το καράβι θα δούμε τώρα Περιστεριά. Το βλέπετε το καραβάκι αυτό, ε. Είναι στο Αιγαίο, ναι. Ένα καράβι στο Αιγαίο. Αυτό με έκανε να κλαίω. Λοιπόν, αφήνουμε το βαπόρι λοιπόν σιγά σιγά. Εδώ βλέπουμε μόνο το Αιγαίο. Κάτω εκεί είναι ο θεαματικός Λεωνάτωνα. Πάντα μπροστά μου είναι αυτός, ρε παιδιά, κοιτάξτε. Μια πολύ ωραία εικόνα εδώ στη Σαντορίνη. Είναι ο γάιδαρος με τα όρθια ψηλά αυτιά. Το μασκότ. Νάτωνα. Τρώει. Και από πίσω είναι ο γκρεμός, το χάος. Λοιπόν, αφήνουμε και τον Κάγκαρο. Ναι, είναι πλάνα ωραία που πρέπει να βλέπουμε. Να μορφωνόμαστε λίγο. Και να παραμορφωνόμαστε. Το φιλαράκι μας, λέω, ο Αγγελέτος, ο γνωστός. Εδώ στη Σαντορίνη. Μια μέρα με πάρα πολύ αέρα. Δεν συμβαίνει ποτέ αυτό εδώ, σπάνιο φαινόμενο. Θα μας κάνει μια πεταξιά. Όταν έχει κάτω από 5 μποφόρ, λέγεται άπνοια εδώ. Από εκεί και πάνω αρχίζουν τα αεράκια. Και σε λίγο θα τον δούμε στον αέρα. Να τον λοιπόν. Πω, τι έγινε. Τρώνε κάτι σκαμπίλια τώρα εδώ, κοιτάξτε. Και είναι και έξυπνος, ε. Μες στην καλανάδα μας έβαλε σπρουδερά. Ωραίος, μπράβο, μπράβο του. Απλά τώρα είναι ο καιρός λίγο ακατάλληλος. Παίζουμε από 6 και πάνω. Αρχίζουν να γίνουν λίγο δύσκολα τα πράγματα εδώ μετά τα 6. Ωραία που πήγανε. Πού είναι, κύριε παιδί, κάτσε που πήγανε. Πω, ναι, πάρει, πάνε. Θα έχω ζουμπάρει τώρα εδώ να τα βλέπουμε λίγο. Αλλά μιλάμε, έχουν αλλάξει πλανήτη, ναι. Κάτσε να αφήσω το zoom. Τέρμα το είχα πάει. Πάμε πάνω τώρα. Κάτι θα βρούμε. Κάπου εκεί υπολογίζω να είναι. Να τα. Ευτυχώς που είναι άσπρα, ε. Φοβερή κόντρα, κοιτάξτε κόντρες που κάνουν. Τώρα εδώ το στοίχημα είναι αν θα έρθουνε. Πω κοπάνημα που τους έχει κάνει εδώ ο Βοριάς, Νοτιάς. Εντάξει, τώρα αυτές είναι οι συνθήκες που βεδιτάνε τα παιδιά εδώ στη Σαντορίνη τα περιστέρια τους. Τα καλάει τώρα, πιστεύω, ναι, τα καλάει, τα έχει ξεκινήσει. Α, τα κάνει κουτρουμά, να τα ρίχνει έτσι. Έτσι τα καλάει. Και να δούμε, ναι, σιγά, να πέσουν έτσι. Κι όμως πέφτουνε, ε. Σπάνε, έχουν σπάσει, πού να πέσουνε. Να τον εκεί με κουτρουμά. Κουράστηκε το χέρι του, τώρα θα το ξανασκώσει. Μπράβο ρε Αγγελέτο. Ωστόσο τώρα έχουν αρχίσει και ψιλοκόβουνε κάποια. Να, έρχονται. Όχι, σήκωσε το πρώτο βοηθειόν. Ναι, εντάξει, τώρα είπαμε κορέως ο κουτρουμάς, αλλά με τη μία αρπάξαν όμως. Με το πρώτο βοηθειόν, άσπρα στα άσπρα. Μπράβο. Καταφτάνουν τα κομμάτως. Όπου έχει και ρηπές 7 με 8. 8 μποφόρ ρηπές. Μαζεύονται. Ναι, κύριοι, μαζεύονται. Με αυτές τις συνθήκες. Στη Σαντορίνη, στον Αγγελέτο.
ένα μεσημεράκι, ηλιερό. Και αυτά, αν έχει άπνοια, πετάνε θεαματικά. Καλά, άπνοια. Είπα ένα ανέκδοτο, ε. Όταν λέμε άπνοια, μιλάμε από 3-4 αποφόρ. 4 αποφόρ. Με 4 αποφόρ πετάνε όρθια, ψηλά. Όλα μαζεύονται, όλα, όλα. Κοντράγανε τον κυρό, τον νικήσανε. Και κατέφθασαν όλοι κομμάτως. Οι άσπροι άγγελοι του αγγελέτου. Θα τους δούμε και μέσα τώρα. Πω, πω, εδώ κοίτα, δε. Από τον αέρα δεν μπορεί να βρογκάει και τα κοπανάει πίσω. Θα τα δούμε τώρα και από κοντά. Βέβαια, για να πας εκεί πρέπει να διανύσεις περίπου κανένα χιλιόμετρο εσύ. Όλη αυτή εδώ την απόσταση, τη γνωστή. Την έχουμε τραβήξει πολλές φορές. Και μία ακόμα. Αυτή εδώ είναι η μεριά του. Πέφτουν ακόμα ασπράκια. Και πρέπει να έχουν πάει κάποια λίγα, φύγανε πίσω από αυτό το βουνάκι. Εκεί από πίσω είναι. Το γιακατίδι του έχει πάει πίσω ωστόσο, γι' αυτό. Πρέπει να βάλει τώρα το άλλο το γιακατί να μαζέψει το, αυτό το γιακατί, το άσπρο. Ωραίος. Έλα, και αυτός πρέπει να ήταν ο τελευταίος. Κι άλλο είναι. Α. Αλλά δύο ήταν πολλά, ρε, ναι. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εκεί θα τα έχει μαζέψει και τα άλλα. Θα τα δούμε από κοντά. Να το να και ο Παναγιώτης. Γεια σου, ρε, παππού του αγγελέτου. Ή ο μπαμπάς του. Ο μπαμπάς του είσαι. Να είστε καλά, να αρχόσαστε. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να είσαι καλά πάντα εδώ πέρα και να κόψεις καλάμια. Να τα δίνεις στον αγγελέτο να πετάει τα περιστέρια του. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, ωραίος. Πάμε και στον αγγελέτο τώρα. Πάμε να δούμε και τα περιστέρια του από κοντά. Ναι, ναι. Αγγελέτο, ήρθαν όλα. Όπα, όπα, όπα. Να τον άλλο και από κοντά. Φτάσαμε. Γεια σου, ρε αγγελέτο. Ο φίλος μας ο αγγελέτος. Να δούμε τα έργα του, τα θαυμαστά του. Παρόλο τον αέρα έκανε μια πολύ δυναμική πεταξιά. Αυτά τα σπράκια ήταν που πετάγανε. Ναι. Και από ό,τι μου είχες πει αυτά, άμα δεν είχε αέρα, πετάγανε όρθια. Ε. Εντάξει, ψηλά φτερά. Ναι. Μετά πετάξα όλα. Ε, καλά έκανες, εντάξει ρε φίλε, τώρα έχει 7-8 μποφόρ. Ναι. Και τι να λέει τώρα, άλλοι με 8 μποφόρ δεν πετάνε. Ναι. Μέχρι τα 7, εντάξει, πετάνε ας πούμε. Από τα 7 και πάνω τα σταματάνε άλλοι. Εσύ τα πέταξε και με 8. Ναι. Τα περιστέρια λέει πρέπει να πετάνε ο φίλος μας ο Αγγελέτος. Θαυμάστε και τα σπράκια του, είναι κουκλίστικα όλα. Και όποιος έχει περιστέρια σε σκληροτράχυλες περιοχές, νομίζω μπορεί να το καταλάβει. Ναι, είναι πραγματικά αξιοπερίεργο αυτό που βλέπουμε εδώ. Και μόνο που κοντράρουν τα πουλιά και γυρνάνε με αυτόν τον καιρό, το Σαντορινιό εδώ, για μένα είναι θαυματουργά. Μπράβο λοιπόν στον Αγγελέτο, ακόμα μία φορά. Βλέπουμε και τον τρόπο εδώ που τα μαζεύει ο Αγγελέτος. Ωπα, άκλεισε, ναι, τόσο άρα που έχει εδώ. Κλείνουνε πόρτες, γίνεται χαμός. Ναι, παιδιά, μιλάμε για φρίκι, έτσι, η κατάσταση. Πολύ έντονη. Είπαμε, είμαστε στο νησί των ανέμων. Μέσα στο Αιγαίο, λογικό είναι να έχουμε και αυτά τα επακόλουθα. Πω, πω, θα μας παίρνει ο αέρας. Πραγματικά μας παίρνει.
Έχω πατήσει χειρόφρενο τώρα. Έχω κρυφτεί πίσω από μια ελιά. Να, αυτή εδώ η ελιά είναι. Λίγο θα φαίνονται τα... Να, εδώ. Για να καλυφτούμε. Αυτά τα βεστέα λέει είναι παντός καιρού. Μέχρι 12 από φορ. Πετάνε μέχρι... Πάμε, πάμε! Έλα, 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 έλα! Εντάξει, τώρα έχει 8 από φορ. Γι' αυτά είναι άπνοια, ας πούμε, ναι. Ωπα, σου είσαι για δύο θα λίγο, δύο θα λίγο. Τα κατάπιε το βουνό από πίσω. Εντάξει, να μιλάνε μερικοί τώρα για αέρα, εδώ τώρα νομίζω ότι κοίτα, τελειώνουν όλα. Έχει πολύ αέρα. Ναι, έχει πολύ, έχει γύρω στα 8-9 μποφόρ. Ναι, έλα, δώσ' του, ρίχτα, ρίχτα, άγγελε, άγγελε το. Ρίχτα, ρε. Έρχονται όμως, ε. Τι να έρθουν τώρα. Πόσα ήταν αυτά, ρε. 68 περιστέρια. Καλά, κάποια τώρα έχουν τελειώσει έτσι. Ωραία. Εδώ που μαγκό είναι, κάτσε να φύγω. Όπου χαμός, ε. Να τα. Τα έχω πιάσει τώρα στην κόντρα, ε. Θα έρθουν όλα αυτά, αγγελέτο, τώρα. Βέβαια, ε. Yeah. Όπως σιγουριά που την έχει. Καλά, εδώ τώρα αυτά που βλέπετε είναι με τέρμα ζου. Αυτά το χαμαζάρι το χέρι. Εντάξει, έχει άρα πολύ. Τι πολύ, ρε. Τι πολύ, ρε. Θα μαζευτούν, σιγά. Θα αργήσει λίγο, εντάξει. Τι πολύ. Τι πολύ και λίγο, εδώ μιλάμε τώρα. Κοίτα, με χάσει και τους παπαγάλους, ρε. Αγγελέτο, οι παπαγάλοι είναι γεροί, οι παπαγάλοι. Έτσι αέρα, δεν δείχνουν τα παιδιά. Τι να δείξει, ρε. Εδώ κοντεύεις να χάσει το γιακαντί. Αμάν, τι έγινε. Πάνε, παπαγάλοι. Έρχονται οι βούτες και καθήκανε παπαγάλοι. Να σου πω, έχεις καμιά βούτα να βγάζεις να μαζέψουν τους παπαγάλους. Ωπα, γκρεμάνε και οι παπαγάλοι, έρχονται. Μπράβο, ρε, μπράβο, ναι. Είναι καλός, παιδιά, πολύ καλός. Πολύ δυναμικός. Και αυτά που βλέπετε είναι όρθια ψηλά φτερά. Με άπνοια εννοείται, με άπνοια, δηλαδή με 4 από 4. Αμάν, αμάν. Γονατίζουνε, ε. Είναι πολύ καλός, ναι, πραγματικά. Πολύ σκληρά περιστέρια. Άμα έχουν μάθει να πετάνε, ρε παιδιά, τα περιστέρια με τέτοιους καιρούς. Αυτό φαίνεται τώρα απίστευτο, είναι μια εικόνα. Κοίτα, κοίτα, πέρασε και στην κόντρα να έρθει. Έρχονται από παντού. Αγγελέτο, έχουν έρθει, τα πιο πολλά, ε. Ναι. Πόσα λείπουνε τώρα, περίπου. Αγγελέτο, θα το ξανακάνεις αυτό. Μην το ξανακάνεις άλλη φορά. Απλά τώρα το έκανες να το δει όλη η Ελλάδα. Να δουν ότι ο Αγγελέτος είναι παντός καιρού και δεν κολλώνει σε κανένα καιρό. Είπαμε από 9-10 από φορ και πάνω θα το σκεφτεί. Τώρα που έχουμε οχτάρι είναι φυσιολογικός ο καιρός για σένα, έτσι. Μπράβο, ρε Αγγελέτο, μπράβο, μπράβο. Έδειξες τη δύναμη και την κόντρα που έχουν τα περιστέρια σου και τι παλικάρια είναι, σαν και σένα. Λοιπόν, άντε, γεια σου από μένα, φίλε Αγγελέτο. Να είστε καλά.
Και έτσι να ερχόμαστε εδώ πέρα. Βλέπεις. Ναι, να έρχονται, έρχονται. Να, λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Κάτσε να τραβήξω, να κλείσουμε με ένα ωραίο πλάνο. Ένα που τραβάει κόντρες και βασανίζεται να έρθει. Πίσω από τους παπαγάλους είναι. Και πολεμάει. Οπ, ήρθε. Ήρθε, να τον. Α, το ξανα. Έφαγε καμπύλη, ρε, και τον πάρισε πίσω. Να, το καλύτερο καλόμι είναι αυτό. Ναι. Να τον, να λέω. Αυτό τα αγαπούει τα περιστέρια. Ωραίος, ωραίος, μπράβο ρε. Αυτά είναι, αυτά είναι. Ντρέπεται κιόλας, μην ντρέπεσαι ρε. από εδώ κοίτα. Άστο παιδάκι, εντάξει. Θα γυρίσει μόνος του. Αυτός θα πετάει το χρόνο. Τον ετοιμάζει για το χρόνο αυτό, ναι. Ναι, θα έχω μια κλούβα και θα πετάει ο μικρός. Έλλη. Κοίτα, μου έκανε τρίπλα εδώ, κοίτα, αυτός είναι... Να του. Μπράβο. Κοίτα Παναγιώτη, κοίτα. Γερά είναι. Είναι γερά τελικά, ε. Πολύ γερά περιστέρια, μπράβο. Και κάπως έτσι θα αφήσουμε το φίλο μας τον Αγγελέτο, είδαμε την πεταξιά του. Λοιπόν, πώς πετάγανε τα περιστέρια του με τόσα μποφόρ στα ουράνια. Λοιπόν, γεια σου Αγγελέτο. Άντε, γεια σου Παναγιώτη. Γεια χαρά. Να το σου Αγγελέτος. Αγγελέτο! Έλα. Πάμε! Άγια. Ωραίος, ε! Είναι η δεύτερη φορά. Ήρθαμε και καλά ότι τώρα θα αφήσαγε λιγότερο. Αλλά βλέπετε εδώ βγάζει φίδια. Αυτά είναι τα σπρουδερά του. Τουλάχιστον να μπουν μέσα στη γαλανάδα θα έχουμε πιο καλή εικόνα. Μια άλλη μέρα λοιπόν εδώ στη Σαντορίνη. Θα μας κάνει μια πεταξιά εδώ ο φίλος μας ο Αγγελέτος. Να δούμε τα έργα του. Και από ό,τι βλέπω είναι σπρουδερά. Ναι. Σαξάνια και σουλούπια. Αέρα έχει όπως πάντα εδώ. Αλλά τον νικήσανε τον καιρό. Λοιπόν. Ούτε ο γλάρος δεν πετάει. Πάνε όμως αυτά, πάνε, δεν λένε όχι. Πάνε κανονικά. Είναι λίγο σεξουαλικά τα περιστέρια του, μου φαίνεται. Πυρώνουνε λίγο, ε. Σκληροπυρηνικά. Να του δώσουμε τώρα και το μήνυμα. Αγγελέτο! Αγγελέτο, πάμε! Μία μέρα χειμωνιάτικα. Είναι η δεύτερη μέρα. Έχουμε έρθει στο φίλο μας τον Αγγελέτο. Πέταξε χθες με 8-9 μποφόρ. Σήμερα έχει μόνο 6-7 μποφόρ. Και θα κάνουμε άλλη μια τραβηξιά. Ναι, πάμε! Έχει πάρει και το μήνυμα. Ωραίος. Σήμερα έχει πιο λίγο αέρα. Έχει κόψει, έχει μόνο 6 μποφόρ. Άρα θα δούμε και πιο ωραία πράγματα. Μπράβο, ναι. Ενώ εχθές πήγε να τα πετάξει αυτά και του τα τσάκισε. Μπορεί να έχει και 8 με 9, εκεί τον υπολογίζαμε. 8 με 9 μποφόρ. Στα τόσα μποφόρ έχουν και εδώ πρόβλημα. Αλλά μέχρι τα 6-7 μποφόρ πετιούνται κανονικά, ναι. Ωραίος, πολύ ωραίος. Κοιτάξτε τι ωραία εικόνα βγάζει. Με ένα εξάρι γεμάτο. Απλώσανε τα πουλιά, ωραία, στηθήκανε. Ωραίος. Μπράβο, ρε Αγγελέτο. Βέβαια στην κόντρα, έτσι, έχουμε κόντρες. Πολλοί γλάροι μπαίνουν συνέχεια στα περιστέρια του, γι' αυτό τώρα φωνάζει με τους γλάρους. Τα έχει με τους γλάρους, ναι. Του έχουν φάει μέχρι τώρα 12 περιστέρια οι γλάροι.
Εδώ στη Σαντορίνη έχει κάποιους γλάρους που έχουν νύχια, κανονικά σαν το σαΐνι. Και το αρπάζουν το Περιστέρι κανονικά και το τρώνε στον αέρα. Λοιπόν, νάτος, εδώ είναι ο Αγγελέτος. Και στη σήματα λέω, ωραία, πολύ ωραία Περιστέρια. Να, οι γλάροι μπαίνουν μέσα τώρα, να, προηγουμένως του πήρε ένα. Μπράβο ρε Αγγελέτο, μπράβο. Και έχουν πάρει και τον μποϊ με τη μία, ε. Κάτσε να αφήσω το zoom. Πρώτη φορά το αφήνω μέσα εκεί είναι, στο κατσαρό, το σύννεφο. Πανεύκολη στόχη. Έχουν νικήσει τον καιρό και ήρθαν ακριβώς από πάνω. Με ένα εξάρι. Και βγάζουν αυτό το φτερό εδώ ακίνητα και όρθια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να ορθώνουν τα πουλιά τώρα με έξυπο φόρο αέρα. Να τα, όπου πήγανε, μέσα στο σύννεφο πήγανε. Ωραίος, είναι πολύ ωραίος παιδιά. Με αυτές τις συνθήκες... Ναι, βογκάει ο αέρας. Απλά δεν ακούγεται πολύ γιατί έχω βάλει όλα μου τα φίλτρα πάνω στο μικρόφωνο. Να μπήκανε γλάρι πάλι, πάλι τα κυνηγάρι, δεν το πιστεύω ρε. Αν είναι δυνατόν. Ωρε τι. Τράβατα, ναι, τράβατα θα στο πάρει και αυτό γάμπο του. Τον έχει ξεσκίσει ο γλάρος. Δώσ' του Αγγελέτο! Άντε πας και τα προλάβεις. Εν τω μεταξύ έχει και άσπρα, ασπρουδερά. Και του έχω πει να μην τα πολύ πετάει αυτά. Γιατί ξέρεις, το άσπρο το κυνηγάει πιο πολύ γλάρα. Άρχονται, βάλανε. Ναι, έχουν φοβηθεί κιόλας τα πουλιά τώρα. Σου λέει, άμα κάτσουμε πάνω, μας έφαγε ο γλάρος. Άμα γκρεμίσει όμως δεν τα προλαβαίνει, γιατί ο γκλάρος δεν σφίγγει. Δεν είναι σαν το σάινα. Πέφτουνε αδιάκοπα. Είναι εδώ, έχουν μείνει 3-4 ακόμα πάνω. Μπράβο. Τα πρόλαβε, ναι. Τα πρόλαβε. Έφυγε και ο γλάρος. Πήγε δεξιά. Α, και μπήκε και αυτός εδώ τώρα. Είχαμε τον γλάρο και μπήκε και ο Κοντοφτέρης, ο Ψαλίδας. Αυτός είναι ο Ψαλίδας της Σαντορίνης. Το βλέπετε το Ψαλίδα της Σαντορίνης. Ήρθε να κάνει και αυτός τη ζημιά του. Το μόνο καλό είναι ότι αν έχει γλάρο φεύγει ο Σαϊνάς εδώ. Λοιπόν, τα μάζεψε τα πουλιά. Πάμε να τα δούμε και από κοντά. Να. Τα γκρέμισε με βρόγκο και τώρα βγάζει τους παπαγάλους. Ωραίος ο Αγγελέτος. Είναι ένας από τους πιο δυναμικούς περιστεράδες εδώ της Σαντορίνης. Πάμε να τα δούμε τώρα και από κοντά. Φτάσαμε και στο χώρο του λοιπόν το γνωστό. Μέχρι να έρθω από εκεί εδώ, λείπαν άλλα δύο και ήρθαν και αυτά. Και κλείνει η παράστασή μας, θα έλεγα τέλεια, ναι. Με αυτές τις πολύ πολύ κακές συνθήκες εδώ στη Σαντορίνη είδαμε μια ωραία πεταξιά του φίλου μας του Αγγελέτου. Βέβαια το μόνιμο του πρόβλημα είναι γλάρι, όπως είδατε κι εσείς. Δηλαδή το σαΐνι το έχει σε δεύτερη κατηγορία. Ναι κύριοι, μη σας φαίνεται παράξενο. Έχουν εξοικειωθεί οι γλάροι και αντί να τρώνε ψάρια τρώνε βούτες. Ειδικά αυτά τα ψαριά που λέμε τα έχουν ξεσκίσει. Εδώ δεν ζει. Ψαρί, Περιστέρι, Σαντορίνη δεν ζει. Όποιος έχει ψαριά, τα περνάνε γλάρι για ψάρια και τα τρώνε. Ωραίος. Παλατζούδικα που λέμε εμείς στην Αθήνα, ναι. Άρα, Αγγελέτο! Ωραίος, μπράβο, ρε Αγγελέτο. Λοιπόν, κοίταξε, άκου τώρα να σοβαρευτούμε λίγο, έτσι. Χωρί για την πλάκα. Εχθές που είχα έρθει. Πέταξες με 9 μποφόρ πόσο ήταν, τα πουλιά τα σακάτεψε. Ο κόσμος θα τα δει και στο βίντεο αυτό. Σήμερα εντάξει είχαμε 6 με 7 μποφόρ, ήταν πιο λίγος ο καιρός και πιστεύω ότι δείξανε καλύτερα. Αλλά αυτό το πρόβλημα εδώ στη Σαντορίνη, γενικά όχι για σένα, μιλάω στο νησί με τους γλάρους, δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά. Μέχρι ο Τέρης ο τρομερός μου είχε πει ότι τα πιο πολλά περιστέρια του πέφτουν στη θάλασσα και τα τρώνε γλάρι. Δεν το πίστευα. Αλήθεια σου λέω, Αγγελέτο, μου το είπε. Αλλά τώρα. Δεν τα είδες. Το είδα και σε σένα τώρα. Δηλαδή, μιλάμε ένα πράγμα εξωφρενικό. Όχι να το δει και ο κόσμος, γιατί τα παιδιά εκεί στη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει θάλασσα, ας πούμε, Κοζάνη και τέτοια, δεν υπάρχουν εκεί. Τώρα σπάνια περνάει κανένας γλάρος, κανένας τεμπέλης. Πάει να βρει την σκουπίδια να φάει. Εδώ πέρα λοιπόν, ειδικά το είπα πριν,
τα Περιστέρια αυτά που λέμε, τα τσίλικα, ρε, τα ψαριά που λένε εκεί πάνω. Αυτά τα έχει, δεν υπάρχει στο νησί. Όποιος φέρει, τους τα τρώνε όλα γλάρι. Τα περνάνε για ψάρια και τα τρώνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτές τις δυσκολίες και με τον καιρό και με τους γλάρους, μπορείς και κάνεις μια πεταξιά. Πραγματικά σου μιλάω, μου άρεσε πάρα πολύ η σημερινή σου πεταξιά. Γιατί στη χθεσινή πεταξιά δεν είδαμε, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς, εκεί δεν είδαμε φτερά, γιατί τα κοπάνησε ο καιρός. Δηλαδή, τώρα δεν μιλάμε για καιρό, ήταν απαγορευτικός και για τη Σαντορίνη, που σημαίνει από 8-9 και πάνω. Λοιπόν, μπράβο, Αγγελέτο, και του χρόνου πιστεύω μια φορά να πω ένα ανέκδοτο. Να έρθω στη Σαντορίνη και να έχει άπνοια, που σημαίνει 3 από 4. Λοιπόν, γεια σου, Αγγελέτο. Να καλά, ευχαριστώ, Παναγιώτη. Τι έκανε, με αυτά είναι τα Περιστέρια, τα πετάμε. Ό,τι μένει, ό,τι φάνει οι κλάροι, ό,τι φάνει οι σαϊνάδες. Ναι, ναι, οι κλάροι και οι σαϊνάδες, ναι. Και ό,τι φάνει οι άλλοι που τα μαζεύουν. Α, έχει και τέτοιους κλάρους, Αυτή είναι χειρότερη κλάρη, Τρεις. Σαϊνάς, κλάρι και κάτι κλάρι με δύο πόδια. Α, με δύο πόδια. Ωραίος. Μπράβο. Εμείς εκεί πάνω τους λέμε τσακοταράδες αυτούς. Αυτή είναι η χειρότερη, Εμένα μου έχουν φάει πολλά. Η γλάρη με τα δύο πόδια, έτσι. Ναι. Έγινε, ρε Αγγελέτο. Άντε. Γεια σου, ρε φιλαράκι. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.